μπορούμε να ετοιμαστούμε έτσι σιγά σιγά, να κλείσουμε τα τηλέφωνά μας για να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος θα μας μιλήσει, γιατί είμαστε εδώ πέρα, γιατί πεινάμε για τον Λόγο του Θεού, έτσι. Πεινάμε για τον Λόγο του Θεού και ο Κύριος θα μας μιλήσει και θα μας μιλήσει. Αλληλούια. Είμαστε ευλογημένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού, έτσι. Αμήν. Και θα πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ιωάννης. Ναι. Είναι στο 8 κεφάλαιο, 1437 σελίδα. Ιωάννης 8 κεφάλαιο. Και θα δούμε μια ιστορία για μια γυναίκα που την αναφέρει η Μυσιευωμένη. Μια γυναίκα που έπραξε μια αμαρτία και κάποιοι άνθρωποι την πήγανε στον Χριστό για να την καταδικάσει ο Χριστός. Και θα δούμε τι θα μας πει το Άγιο Πνεύμα και θα μας πει ωραία πράγματα, έτσι. Ιωάννης, Ιωάννης 8 κεφάλαιο. Ιωάννης 8 κεφάλαιο. Τι. Ο δε Ιησούς πήγε στον βουνό των Ελαιών και την επήρθε προς το ιερό και ολόκληρος ο λαός ερχότανε σε αυτόν και αφού κάθεσε τους δίδασε. Οι δε γραμματείς και οι φαρισαίοι φέρνουν προς αυτόν μία γυναίκα που συνελήφθη να διαπράττει μοιχεία. Και αφού την έστησαν στο μέσο του λένε δάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη επ' αυτοφόρο διαπράττοντας μοιχεία. Και ως τον νόμο ο Μωυσής προσέταξε σε εμάς οι γυναίκες αυτού του είδους να λιθοβολούνται. Εσύ λοιπόν τι λες? Και το έλεγαν αυτό δοκιμάζοντάς το για να έχουν να τον κατηγορήσουν. Ο δε Ιησούς κύβοντας κάτω έγραφε με το δάχτυλό του στη γη. Και επειδή επέμενα ρωτώντας τον, σηκώντας το κεφάλι του, είπε προς αυτούς, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος την πέτρα εναντίον της. Και πάλι σκύβοντας κάτω έγραφε στη γη. Και εκείνοι όταν το άκουσαν και ελεγχόμενοι από τη συνείδηση έβγαιναν έξω ένας αρχίζοντας από τους προσφυτέρους μέχρι τους τελευταίους και ο Ιησούς έμεινε μόνος και η γυναίκα που στεκόταν στο μέσο. Και ο Ιησούς σήκωσε το κεφάλι του και μην βλέποντας κανέναν εκτός από τη γυναίκα, της είπε, «Γυναίκα, που είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε κανένας?» Και ο Ιησούς είπε, και εκείνη είπε, «Κανένας Κύριε», και ο Ιησούς είπε σε αυτήν, «Ούτε εγώ σε καταδικάζω, πήγαινε και στο εξής, μην αμάρτανε». Μια πάρα πολύ γνωστή ιστορία, μια γυναίκα, που την συνέλαβαν τότε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι να διαπράττει μοιχεία. Και σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, τον νόμο του Μωυσή στην Παλιά Διαθήκη και σε πολλές χώρες που τηρούν την Παλιά Διαθήκη, σε αραβικές χώρες, αυτό το πράττουν. Όταν μια γυναίκα συλληφθεί να διαπράττει μοιχεία, τη λιθοβολούν, τον νόμο του Μωυσή. Και την πήγανε στον Χριστό για να δουν τι θα πει ο Χριστός με ένα πονηρό πνεύμα. Και σίγουρα ο Κύριος ενήργησε με τη σοφία του Αγίου Πνεύματος και έχει να μας δώσει από αυτό το ωραίο κομμάτι, το μικρό, πάρα πολλά μηνύματα. Και όπως το βλέπουμε πάντα θα το δούμε σαν διδασκαλία. Και θα δούμε 5 και 2, 7 σημεία. Το πρώτο που θέλουμε να δούμε, ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να καταδικάσει τον άνθρωπο. Δεν ήρθε να τον καταδικάσει. Γιατί στη θέση αυτή τη γυναίκα είναι όλη η ανθρωπότητα είναι, που έχει μοιχεύσει απέναντι στον Λόγο του Θεού. Ο Χριστός τι έκανε, ήρθε να φέρει την χάρη για να βοηθήσει τον άνθρωπο να μην αμαρτάνει. Προσέξτε τι ωραίο είναι. Ο Χριστός δεν ήρθε να καταδικάσει κανέναν άνθρωπο, αλλά ήρθε να φέρει την χάρη για να μπορούμε να μην αμαρτάνουμε, γιατί η αμαρτία πάντα είναι κακό πράγμα για τον Θεό. Και όσο μεγαλώνουμε στη χάρη, τόσο πιο πολύ διώχνουμε μακριά από τη ζωή μας την αμαρτία. Γιατί στην εποχή εκείνη ο νόμος έλεγε ότι πρέπει να λιθοβοληθεί αυτή η γυναίκα. Και αυτό βλέπουμε πολλές φορές στη τηλεόραση στο Αφγανιστάν, σε κάποιες χώρες, τιμωρούν τις γυναίκες έτσι. Και ξέρετε, ο Χριστός έφερε στη γυναίκα, δύο φορές ελευθερία της έφερε, στη γυναίκα. Γιατί στην Παλιά Διαθήκη η γυναίκα είχε το ρόλο της δούλας, της σκλάβας είχε. Την είχαν οι άντρες και έκανε μόνο τις δουλές έκανε.
Και έρχεται ο Χριστός και τη βγάζει από αυτή τη θέση. Γι' αυτό και οι πρώτες που είδανε τον Χριστό αναστημένο ήταν οι γυναίκες. Γυναίκες τον είδανε πρώτα. Πρώτο, τις κάνει πνευματικά δικά του παιδιά και δεύτερο, τις βγάζει από αυτή την κατάρα που υπήρχε στην Παλιά Διαθήκη, την κατάρα του νόμου. Γιατί αυτό ήταν λόγω από την κρίση που υπήρχε στην Παλιά Διαθήκη. Γιατί πρώτα ο Θεός χρησιμοποίησε τη γυναίκα για να παρασύρει και τον άντρα στην αμαρτία. Σίγουρα όμως έχουν ευθύνη και ο άντρας και η γυναίκα. Και υπήρχε στην Παλιά Διαθήκη μία θέση που δεν ήταν καθόλου ευχάριστη για τη γυναίκα. Και έρχεται ο Χριστός τώρα και υψώνει τη γυναίκα και φέρνει την χάρη για να μπορούμε να μην αμαρτάνουμε, γιατί ο Ιησούς ήρθε να φέρει ελευθερία στον άνθρωπο και όχι καταδίκη. Δεν ήρθε να καταδικάσει κανέναν άνθρωπο ο Χριστός. Ήρθε να φέρει χάρη για να μπορούμε να νικήσουμε αυτό που λέγεται αμαρτία. Πώς μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία? Με την χάρη του Θεού, με το αίμα του Ιησού, με το Άγιο Πνεύμα. Και ο Θεός επιθυμεί να μεγαλώνουμε στη χάρη και στο Χριστό για να μπορούμε να κρατάμε την αμαρτία μακριά. Γι' αυτό τη είπε ο Χριστός: «Κανένας δεν σε καταδίκασε, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε και μην αμαρτάνεις πλέον ξανά αυτό το πράγμα». Ο Θεός δεν του αρέσει η αμαρτία. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία μόνοι μας, έστειλε τον Χριστό για να φέρει την χάρη. Τι να φέρει? Την χάρη. Γι' αυτό οτιδήποτε δεν μπορείς να νικήσεις τη ζωή σου μόνος σου, θα ζητάς κάτι, χάρη από τον Θεό. Και όταν ζητάμε χάρη, η χάρη μας κάνει ικανούς να νικάμε αυτό που δεν μπορούμε. Να ξεπεράσουμε αυτό που δεν μπορούμε. Με τη χάρη του Θεού τα πάντα γίνονται. Και αυτό λέει ο Θεός, τα πάντα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει σε μένα. Και όσο η χάρη μεγαλώνει και η πίστη μεγαλώνει. Και την χάρη την έφερε μόνο ο Χριστός. Για να μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία και να προχωρήσουμε στην ελευθερία τη δικιά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε, το δεύτερο, αυτό που είπαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ήταν αλήθεια ήταν. Στο νόμο του Μωυσή, αν μια γυναίκα έπρατε μισή, έπρεπε να λιθοβοληθεί. Δεν ήταν ψέμα αυτό, ήταν αλήθεια. Το έγραφε ο νόμος του Θεού στην Παλιά Διαθήκη, το έγραφε. Και προσπαθούσαν αυτοί να πιάσουν τον Χριστό με ένα πονηρό πνεύμα. Να του πούνε, δάσκαλε, ο νόμος του Θεού αυτό λέει. Αυτή η γυναίκα είναι παραβάτης και πρέπει να τη λιθοβολήσουμε. Γιατί το έγραφε ο νόμος του Θεού αυτό το πράγμα όμως, ότι έπρεπε να λιθοβοληθεί η γυναίκα? Γιατί στο νόμο του Θεού, ο Θεός δείχνει την τελειότητα που έχει και την αυστηρότητά του απέναντι στην αμαρτία. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να πράξει το νόμο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Κανένας δεν μπορούσε να πράξει το νόμο. Ο μόνος που έπραξε το νόμο είναι ο Χριστός. Κανένας δεν υπήρχε για να πράξει τον νόμο. Ο νόμος του Θεού δείχνει πόσο τέλειος είναι ο Θεός. Πόσο άγιος είναι ο Θεός. Και επειδή δεν μπορούσε κανένας να πράξει τον νόμο, έρχεται ο Χριστός και πράττει τον νόμο. Και όταν εσύ παίρνεις χάρη, γίνεσαι ικανός να πράττεις τον νόμο. Να πράττεις τον νόμο. Επομένως ο Θεός κάποια πράγματα που δείχνει μέσα στην αυστηρότητά του, τα δείχνει για να μας δείξει ότι είναι ένας τέλειος Θεός, Άγιος Θεός. Και θέλει να φέρει και τη δικιά μας τη ζωή σε μια αγιότητα, σε μια τελειότητα, σιγά σιγά, με τη χάρη. Δεν γίνεται με τη μία αυτό να πράξουμε όλο το Ευαγγέλιο, σιγά σιγά. Παίρνουμε χάρη. Και ο Χριστός ήρθε να φέρει την χάρη για να μπορούμε σιγά σιγά, γιατί το να λιθοβοληθεί μια γυναίκα στην εποχή εκείνη, αυτό τι έκανε, δήλωνε την οργή του Θεού, την κρίση. Όχι επάνω στον άνθρωπο. Αφού όμως ο άνθρωπος έπρατε την αμαρτία, βρισκόταν κάτω από την κρίση και την οργή του Θεού. Γιατί έπρατε την αμαρτία. Και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πράξει τον νόμο του Θεού και έπρατε την αμαρτία, ερχόταν κάτω από την οργή και την κρίση του Θεού. Και έρχεται τώρα ο Χριστός για να μας βγάλει από αυτή την κρίση.
να βγάλει τον κάθε άντρα και την κάθε γυναίκα από αυτή την κρίση. Γιατί ο Θεός θέλει να έχουμε νίκη ενάντια στην αμαρτία. Τι θέλει να έχουμε ο Θεός? Νίκη ενάντια στην αμαρτία. Καθώς καταλαβαίνουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να έχουμε νίκη, αλλά παίρνοντας χάρη. Και όταν παίρνεις χάρη, κάνεις αυτό που έκανε ο Χριστός. Πράττεις τον νόμο. Νικάς την αμαρτία. Γιατί το μοναδικό πρόσωπο που έπραξε τον νόμο του Θεού είναι ο Χριστός. Και εμείς παίρνουμε χάρη από τον Χριστό για να νικάμε την αμαρτία και να πράττουμε τον νόμο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το τρίτο που θέλουμε να δούμε, η ιστορία αυτής της γυναίκας χαρακτηρίζει όλη την ανθρωπότητα. Χαρακτηρίζει. Γιατί σήμερα όλη η ανθρωπότητα είναι όπως ήταν αυτή η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα μπορεί να μίχεψε, φυσικά να μίχεψε. Σήμερα οι άνθρωποι μιχεύουν πνευματικά απέναντι στο Λόγο του Θεού. Το ίδιο πράγμα είναι και χειρότερο είναι. Τι σημαίνει μιχεύουνε? Αγαπάνε τον κόσμο και όχι τον Θεό. Είναι μιχεία αυτό είναι. Τι είναι μιχεία είναι? Δηλαδή η ιστορία αυτής της γυναίκας θα δούμε τους πάντες μας, άντρες και γυναίκες. Γι' αυτό λέει στον Ιάκωβο, μιχή και μιχαλίδες. Δεν ξέρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έκθρα στον Θεό? Όταν ένας άνθρωπος είναι φίλος με το πνεύμα του κόσμου, αυτό τι κάνει? Τον κάνει μιχό. Δεν είναι ενωμένος με την αγάπη του Θεού, αλλά είναι ενωμένος με την αγάπη του κόσμου. Γιατί και η αγάπη του κόσμου είναι μια αγάπη, αλλά είναι άρρωστη αγάπη. Παράνομη αγάπη. Η καθαρή αγάπη είναι η αγάπη με τον Θεό, με το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, η ιστορία αυτής της γυναίκας χαρακτηρίζει όλο τον κόσμο. Που οι άνθρωποι σήμερα τι κάνουν? Έχουν μια παράνομη αγάπη. Ποια είναι η παράνομη αγάπη? Δεν έχουν αγάπη με τον Θεό, αλλά έχουν αγάπη με τον κόσμο. Είναι μια παράνομη αγάπη, είναι μισή αυτό. Και έρχεται ο Χριστός να μας βγάλει από αυτή την παράνομη αγάπη, την παράνομη μισία, και να μας συνδέσει με το Άγιο Πνεύμα και την αγάπη του Πατέρα. Τότε έχουμε την υγιή αγάπη με τον Θεό. Φεύγουμε από τη μισία. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μιλάει για μία γυναίκα, αλλά χαρακτηρίζει όλη την ανθρωπότητα. Και στη θέση αυτής της γυναίκας μπορούμε να βάλουμε όλο τον πλανήτη, που σύμφωνα με τον νόμο του Θεού είναι παράνομος. Και πρέπει να λιθοβοληθεί. Αλλά τι έρχεται να κάνει ο Χριστός? Λέει, Πατέρα, όχι. Δεν θα τιμωρηθεί αυτή η γυναίκα. Θα τιμωρηθώ εγώ επάνω στο σταυρό. Γιατί μετέπειτα ο Χριστός όταν πήγε στο σταυρό, πλήρωσε την τιμωρία αυτής της γυναίκας, την πλήρωσε. Το ανθρώπινο γένος το λιθοβόλησε τον Χριστό, το σταύρωσε. Έρχεται ο Χριστός και τι λέει? Όχι ο Δήμος να λιθοβοληθεί, αλλά θα πάρω εγώ την οργή επάνω, την τιμωρία. Όχι εσύ, αλλά θα την πάρει ο Χριστός. Γι' αυτό ο Χριστός δεν ήρθε να αλλοιώσει τον νόμο του Θεού. Ήρθε να τον πράξει. Και αυτό που λέει ο νόμος του Θεού ήταν αληθινό. Στην ουσία όταν ο Χριστός πήγε στο σταυρό, λιθοβολήθηκε από όλο το ανθρώπινο γένος. Δέχτηκε πάνω του την οργή, την τιμωρία του Θεού. Επομένως οι γραφές είναι αληθινές είναι. Και έρχεται ο Χριστός και τι λέει? Όχι τώρα ο άνθρωπος επάνω να λιθοβοληθεί, αλλά θα πάρω εγώ την τιμωρία, τη δικιά του επάνω. Τι θα κάνω? Θα πάρω εγώ την τιμωρία του ανθρώπου επάνω. Και αυτό ο νόμος του Θεού μας δείχνει ότι ο Θεός είναι τέλειος Θεός. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει την αμαρτία. Γι' αυτό και όταν ο Χριστός ήταν στο σταυρό επάνω και ο Θεός είδε την αμαρτία όλου του κόσμου επάνω του, το τιμώρησε τον Χριστό. Και ο Χριστός πήρε την τιμωρία και πήγε στον Άδη, σαν αμαρτωλός πήγε. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν μπορεί να πει αμαρτία είναι ευλογία, αμαρτία είναι αμαρτία. Ξέχασα. Έρχεται ο Χριστός και παίρνει εκείνος την τιμωρία επάνω για να πάρουμε εμείς τη χάρη, να πάρουμε την ελευθερία και να πάρουμε τη ζωή επάνω μας, να πάρουμε την αγάπη επάνω μας, να πάρουμε την ελευθερία επάνω μας και να πάρουμε τη σοφία και την αλήθεια του Θεού στη ζωή μας. Το τέταρτο που θέλουμε να δούμε, τι είπε ο Χριστός? Όποιος είναι αναμάρτητος,
ας πάρει, λέει, την πέτρα και ας στηρίξει επάνω στη γυναίκα, στη τιμωρήση. Και άρχισε να γράφει κάτι ο Χριστός κάτω. Τι ήταν αυτό που έγραφε κάτω? Έγραφε τις αμαρτίες τους έγραφε. Έγραφε ότι αυτός λέει ψέματα. Αυτός πίνει ναρκωτικά. Αυτός έχει παράνομη σχέση με τη γυναίκα, με μια άλλη γυναίκα. Έγραφε τις αμαρτίες τους κάτω. Ο ρόλος του κριτή δεν ανήκει στον άνθρωπο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει το ρόλο του κριτή και να καταδικάσει τον άλλον. Γιατί δεν μπορεί να πάρει ο άνθρωπος το ρόλο του κριτή? Γιατί είναι αμαρτωλός ο άνθρωπος. Ο μόνος που έχει το δικαίωμα να κρίνει είναι ο Θεός. Εγώ δεν μπορώ να πάρω το ρόλο και να κρίνω, γιατί είμαι και εγώ αμαρτωλός. Στην ουσία, όπως ήταν αυτή η γυναίκα αμαρτωλή, ήταν όλοι αμαρτωλοί και χειρότεροι ήταν αυτοί. Επομένως, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει, να καταδικάσει. Την κρίση την έχει μόνο ο Θεός την έχει. Γιατί την έχει ο Θεός? Γιατί είναι Άγιος. Δεν μπορείς να έχεις το ρόλο του κριτή αν δεν είσαι Άγιος. Αν είσαι ελπής, δεν έχεις το δικαίωμα αυτά να πάρεις το ρόλο του κριτή. Γι' αυτό ο Χριστός δεν μας κάλεσε για να κρίνουμε τον κόσμο. Δεν έχουμε το δικαίωμα. Μας κάλεσε για να πούμε την αλήθεια με χάρη και αγάπη, όχι με κρίση. Η καταδίκη και η κρίση ανήκει στο Θεό. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό ότι μας κάλεσε. Γι' αυτό ο Χριστός, τι είπε στη γυναίκα, της είπε την αλήθεια. Της λέει μην αμαρτάνεις πλέον και πήγαινε με την ειρήνη του Θεού. Της έδωσε την αλήθεια με χάρη και αγάπη, όχι με καταδίκη. Επομένως και εμείς δίνουμε την αλήθεια του Θεού με πνεύμα χάρης και με πνεύμα αγάπης. Δεν έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε το ρόλο του κριτή. Γιατί είμαστε και εμείς ατελείς άνθρωποι, αμαρτωλοί είμαστε. Ο μόνος που έχει το δικαίωμα να κρίνει είναι ο Θεός, γιατί είναι τέλειος. Μόνο το τέλειο μπορεί να κρίνει το αμαρτωλό, το άρρωστο. Επειδή ο άνθρωπος όμως δεν είναι τέλειος, δεν μπορεί να κρίνει τον άνθρωπο. Πρέπει να λέμε την αλήθεια, αλλά με πνεύμα χάρης, με πνεύμα σοφίας και με πνεύμα αγάπης. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, και ο Κάιν έκανε φόνο, σκότωσε τον Άβελ. Και τι είπε ο Κύριος? Όποιος τιμωρήσει τον Κάιν, θα τιμωρηθεί 7 φορές, 7 πλάσια. Απαγόρεψε στον άνθρωπο να τιμωρήσει τον Κάιν. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να πάρει το ρόλο του κριτή, του τιμωρού. Το ρόλο του κριτή τον έχει μόνο ο Θεός. Γιατί είναι τέλειος. Επομένως ο Θεός τι κάνει? Μας ελευθερώνει σήμερα από το πνεύμα της κρίσης, της καταδίκης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας φέρνει σε μια ελευθερία για να περπατάμε στο αντίθετο που λέγεται χάρη και λέγεται ειρήνη από τον Θεό. Να περπατάμε στη χάρη και στην ειρήνη. Και σήμερα πριν πάρω αυτό το μήνυμα από τον Θεό, το μήνυμα αυτό το πήρα γύρω στις 5 η ώρα, όταν ήρθα από τη δουλειά στο σπίτι. Και στις 12 η ώρα όπως πήγαινα και δούλευα με τη δουλειά, όποιος δεν ξέρει, η δουλειά μου είναι να πουλάω εργατικά ρούχα. Στα συνεργεία που δουλεύουν και φτιάχνουν τα αυτοκίνητα. Και πάω σε ένα συνεργείο που τον ήξερα τον άνθρωπο. Και μόλις μπαίνω μέσα στο συνεργείο, τι να δω? Ήτανε 2-3 άνθρωποι εκεί πέρα και ο ένας ήταν στο τηλέφωνο και οι άλλοι ήταν προβληματισμένοι. Και δεν μίλαγε κανένας και ο άλλος μίλαγε στο τηλέφωνο. Και πριν 5 λεπτά έγινε κάτι που έχει με αυτό το μήνυμα. Ξαφνικά πέρασε από εκείνο το συνεργείο το ΙΚΑ που κάνουν ελέγχους στα μαγαζιά. Και ήταν ένα παιδί να δουλεύει μέσα και μπήκανε μέσα στο συνεργείο αυτή και λένε είναι γραμμένο στο ΙΚΑ αυτός, είναι γραμμένο στο ΙΚΑ αυτός, είναι γραμμένο στο ΙΚΑ και αυτό το παιδί δεν το είχε γράψει το αφεντικό στο ΙΚΑ. Και του λέει, σε παρακαλώ, του λέει, μην βάλεις πρόστιμο. Γιατί προσπαθώ και εγώ να βοηθήσω να βγάλει ένα μεροκάματο αυτό το παιδί. Γιατί αν μου βάλεις πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ το πρόστιμο. Θα καταστραφεί η δουλειά μου όλη.
Ξέρεις ότι οι εποχές είναι δύσκολες, όλοι προσπαθούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, προσπαθούμε να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Και αυτοί οι δύο οι άνθρωποι από το ΙΚΑ είχαν το πνεύμα του κριτή, είχαν το πνεύμα της καταδίκης. Λέει, όχι, λέει, πρόστιμο τελείωσε. Αφού τον είδαμε στο συνεδρίο, πρόστιμο. Και εκείνη την ώρα αυτό το πράγμα, καθώς έγινε αυτό το πράγμα, είναι αυτό το που μας μιλάει σήμερα ο Θεός, ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να πάρει το πνεύμα του κριτή, αλλά να παίρνει το πνεύμα της χάρης και του ελέους. Και εκείνη την ώρα που έγινε αυτό, λέω, παιδιά, όλα να πάνε καλά, ο Θεός να δώσει μια λύση, και πήγα να φύγω. Και την ώρα που έφυγα, ξαφνικά ακούω ένα θόρυβο στο αμάξι. Λέω, τι έπαθε το αμάξι? Δεν ακουγόταν τίποτα. Σαν να τρίζαν οι ρόδες, τα τέτοια, και αμάν σταματάω, λέω, τι έγινε? Κοιτάω από κάτω, τίποτα, δεν, όλα ήταν καλά. Ξαναμπαίνω στο αμάξι, πάλι ένα τεράστιο θόρυβο. Και μετά κατάλαβα κάτι, ότι ήρθε επάνω με αυτό το πνεύμα της κρίσης, της ενοχής. Και μόλις λέω, πατέρα, στο όνομα του Ιησού, ελευθερία στο όνομα του Ιησού, έφυγε αυτή η κακή ενέργεια, και όλα ήταν ήρεμα, το αμάξι φυσιολογικό, τα πάντα. Το πνεύμα της κρίσης επιδράει στον κόσμο και πρέπει εμείς να το διώξουμε μακριά το πνεύμα της κρίσης. Είναι κακό πνεύμα το πνεύμα της κρίσης. Δεν είναι θεϊκό πνεύμα. Μπορεί και επηρεάζει τα πάντα. Κλέβει από τους ανθρώπους την ελπίδα και δημιουργεί μέσα στους ανθρώπους έναν πανικό και ένα φόβο ότι θα χαθούν, θα καταστραφούν. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίζουμε τα πάντα με πνεύμα χάρης, έχοντας πάντα ένα θετικό λόγο. Γιατί τι έκανα κι εγώ, μόλις έφυγα από το ένα συνεργείο, πάω στο άλλο συνεργείο και λέω, προσέξτε, γιατί εκεί πάνω πέρασε το ΙΚΑ και γράφουνε. Και χωρίς να το καταλάβω, έγινα κι εγώ αγωγός σε αυτό το πνεύμα. Και μόλις το αποκήρυξα στο όνομα του Ιησού, ήρθε ξανά η ειρήνη του Θεού. Ήρθε ξανά η γαλήνη του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν μας κάλεσε να πάρουμε αυτό το ρόλο. Μας κάλεσε να λέμε την αλήθεια, αλλά με πάντα με πνεύμα χάρης. Τι θα μπορούσε να πει οι δύο άνθρωποι από το ΙΚΑ? Εντάξει, μην το ξανακάνεις αυτό άλλη φορά, γιατί ο νόμος αυτό λέει. Και εμείς καταλαβαίνουμε ότι οι εποχές είναι δύσκολες, όλοι προσπαθούμε να επιβιώσουμε, γιατί αυτή είναι και η αλήθεια. Αυτό έκανε ο Χριστός. Είπε την αλήθεια με χάρη. Και εμείς πρέπει να λέμε την αλήθεια όχι με πνεύμα κρίσης, καταδίκης, αλλά πάντα με πνεύμα χάρης. Γιατί όλοι ελπείς είμαστε. Όλοι ατελείς είμαστε. Όλοι παραβάτες είμαστε. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι είναι τέλειος άνθρωπος. Παραβάτες είμαστε. Επομένως, αυτή η γυναίκα τι κάνει? Χαρακτηρίζει όλο τον κόσμο, άντρες και γυναίκες, ότι έχουμε μισεύσει όλοι στο παρελθόν απέναντι στο Λόγο του Θεού, και έρχεται ο Χριστός να μας βγάλει από το λιθοβολισμό. Γιατί? Να μας φέρει μέσα στη χάρη Του και μέσα στην αγάπη Του. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού είναι πάντα σπουδαίος. Και το πέμπτο που θέλουμε να δούμε, ο Χριστός λέει, έσκυψε κάτω και άρχισε να γράφει. Τι θέλει να πει ότι έσκυψε? Ο Θεός από τον ουρανό έσκυψε στη γη κάτω. Κοίταξε. Πήρε σάρκα και οστά και άρχισε να γράφει. Τι να γράφει? Στο χώμα. Όχι σε ένα βιβλίο. Στο χώμα έγραφε. Είναι σαν να τους έλεγε και να μας λέει, πρόσεξε, αυτή η φύση είναι χωμάτινη. Όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, στο χώμα πηγαίνει μέσα. Πρόσεξε, γιατί αυτή η φύση σου είναι αμαρτωλή. Και μας λέει, πρόσεξε, αυτό που κουβαλάς είναι ατελής, είναι αμαρτωλό είναι. Έγραφε στο χώμα. Σαν να μας λέει, προσέξτε, η σαρκική σας φύση είναι αμαρτωλή, έχει έλλειψη μέσα. Και καθώς βλέπαν αυτά που έγραφε ο Χριστός, σηκωθήκαν και φύγανε. Γιατί είδανε τον εαυτό τους κάτω από το φως του Θεού. Και όταν ο Θεός μας εξετάζει με το φως Του, μας βλέπει ότι είμαστε όλοι γιατί κουβαλάμε ένα κομμάτι που είναι άρρωστο, ατελές. Η σάρκα μας είναι ατελής, δεν έχει τελειότητα, δεν έχει. Γιατί είναι αμαρτωλή, είναι χωμάτινη. Αυτό που έχει τη δύναμη είναι το μέσα μας, το πνεύμα μας.
άλλο η σάρκα και άλλο το πνεύμα μας. Γι' αυτό μπορεί να είσαι χριστιανός και να δεις τον εαυτό σου να κάνει κάτι που δεν το θέλεις. Και λες πώς το έκανα αυτό τώρα. Και ο Θεός το επιτρέπει αυτό για να σου δώσει ένα μήνυμα. Και να σου πει πρόσεξε, είσαι ατελής άνθρωπος. Δεν είσαι τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό ο Θεός μας αφήνει να δούμε τα λάθη μας, να δούμε τις αδυναμίες μας, για να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τέλειοι άνθρωποι. Και αυτό είναι καλό. Γιατί υπάρχει ένας τέλειος Χριστός υπάρχει. Ποιος είναι τέλειος? Ο Χριστός είναι τέλειος. Εμείς δεν είμαστε τέλειοι άνθρωποι και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί αν αισθανθούμε ότι είμαστε τέλειοι, ξέρετε τι θα γίνει. Θα πάρουμε το ρόλο του κριτή, θα καταδικάσουμε. Και αυτό ανήκει στο Θεό μόνο. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να πάρει το ρόλο να καταδικάσει. Γιατί δεν είναι τέλειος. Είναι ατελής είναι. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας τα μαθαίνει αυτά. Γι' αυτό λέει έσκυψε και έγραψε στο χώμα. Αυτό το κομμάτι είναι χωμάτινο είναι. Στο χώμα, το χώμα το πήρε, στο χώμα πηγαίνει. Και αφού είναι χωμάτινο, έχει μέσα την αμαρτία και τις αδυναμίες σάρκας έχει. Και ο Κύριος έρχεται, έσκυψε. Δεν μας άφησε στην τύχη μας. Κοίταξε με ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Να μπορέσει να τον βοηθήσει να βγει όμορφα και ευλογημένα. Και το έκτο που θέλουμε να δούμε, από τη μια μεριά ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και από την άλλη ήταν ο Χριστός. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τι κάνουν, δείχνουν τον τύπο της θρησκείας. Και από την άλλη ο Χριστός μας δείχνει την ουσία της ζωής, ότι είναι η ζωή ο Χριστός. Και εμείς δεν είμαστε θρησκευόμενοι άνθρωποι. Είμαστε παιδιά του Χριστού, είμαστε μαθητές είμαστε. Και δεν υπηρετούμε τον τύπο, αλλά υπηρετούμε την ουσία υπηρετούμε. Τι υπηρετούμε? Την ουσία, όχι τον τύπο. Γιατί σήμερα οι θρησκείες είτε είναι χριστιανικές, είτε είναι μουσουλμανικές, είτε είναι βουδιστικές, υπηρετούν τον τύπο, όχι την ουσία. Εμείς είμαστε κοντά στον Χριστό για να υπηρετήσουμε την ουσία της ζωής, που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και η ουσία της ζωής έχει μέσα δύο στοιχεία, έχει χάρη και αλήθεια. Τι έχει? Χάρη και αλήθεια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια, αλλά με χάρη. Όχι με καταδίκη. Όχι να του πω το άλλο, ξέρεις κάτι, πίστεψε στο Ευαγγέλιο γιατί αύριο θα πας στην κόλαση. Όχι έτσι. Να λέμε την αλήθεια αλλά με χάρη και αγάπη. Για να μπορέσει η χάρη και η αγάπη να αγγίξει την καρδιά του ανθρώπου. Γιατί ο Θεός επέλεξε έναν τρόπο να αγγίξει τον άνθρωπο που είναι η αγάπη του. Δεν μας επισκέπτεται ο Θεός με φόβο. Γιατί αν ο Θεός ήθελε να πιστέψουν οι άνθρωποι από φόβο, ξέρετε τι θα έκανε. Θα σήκωνε έναν ωκεανό, τον Ειρηνικό ωκεανό απάνω ψημά και θα έκανε τον κόσμο να φοβηθεί και να πιστέψει. Ο Θεός δεν θέλει να πιστέψουν οι άνθρωποι από φόβο. Θέλει να πιστέψουν από αγάπη. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και ό,τι έχει να κάνει με την αγάπη έχει δύναμη. Γιατί πάνω απ' όλα η αγάπη είναι, πάνω από κάθε τι είναι η αγάπη. Και ο Θεός είναι αγάπη, πρέπει να ζήσουμε με αγάπη. Πρέπει να λέμε την αλήθεια με αγάπη, γιατί η αγάπη πάντα μακροθυμεί, πάντα υπομένει, πάντα ανέχεται, πάντα περιμένει, πάντα ελπίζει, πάντα προσμένει και η αγάπη ποτέ δεν αποτυχαίνει. Γιατί η αγάπη πάντα κερδίζει. Τι κάνει η αγάπη, πάντα κερδίζει. Αν πάμε με αγάπη είμαστε κερδισμένοι. Αν πάμε με καταδίκη είμαστε χαμένοι. Πρέπει να πηγαίνουμε πάντα με αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το έβδομο. Τι είπε ο Κύριος, γυναίκα πού είναι εκείνη που σε καταδίκασε? Ούτε εγώ σε καταδικάζω, πήγαινε και στο εξής μην αμαρτάνεις. Και εκείνη του είπε, κανένας Κύριε δεν με καταδίκασε. Στην ουσία η γυναίκα τι έκανε όταν συνάντησε τον Χριστό. Έφυγε από πάνω της το πνεύμα της καταδίκης. Γιατί το πνεύμα της καταδίκης δημιουργεί φόβο. Όταν ένας άνθρωπος λειτουργεί καταδικαστικά, τον κυριεύει ο φόβος μετά. Ο φόβος φέρνει κόλαση. Τι φέρνει ο φόβος? Φέρνει κόλαση. Διώξτε μακριά το φόβο. Μακριά ο φόβος. Μακριά. Η αγάπη του Θεού διώχνει μακριά το φόβο. Γιατί αυτή η γυναίκα αισθάνθηκε την ελευθερία από την καταδίκη που φέρνει φόβο.
Και αυτό σήμερα, αυτός ο άνθρωπος που είχε το μαγαζί, ήταν φοβισμένος εκείνη την ώρα. Αισθάνθηκε ότι χάνει τα πάντα στη ζωή του. Ο φόβος τον κυρίευσε. Τον κυρίευσε ο φόβος. Και εγώ του είπα, λέω, έχει ο Θεός, κάτι θα γίνει. Προσπάθησα να του πήρω ελπίδα. Όταν μας κυριεύει ο φόβος, είμαστε κάτω από την εξουσία του Πνεύματος της καταδίκης. Και πρέπει να κοιτάμε στον Χριστό για να μπορούμε να πούμε ότι κανένας δεν με καταδικάζει, Κύριε. Το αίμα του Ιησού μας ελευθερώνει από την καταδίκη. Τι κάνει το αίμα? Μας ελευθερώνει από την καταδίκη. Γιατί ο διάβολος έρχεται να σου πει, Δήμο, θυμάσαι ποιος ήσουν στο παρελθόν. Τώρα είμαι νέος άνθρωπος μέσα στον Χριστό. Δεν υπάρχει καταδίκη στα παιδιά του Θεού. Γιατί στην καταδίκη υπάρχει φόβος, υπάρχει. Υπάρχει ελευθερία, υπάρχει. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει. Υπάρχει χάρη στην αγάπη του Θεού. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα και να ζήσουμε με την ελευθερία και να πούμε, ναι Κύριε, κανένας δεν με καταδικάσει. Ναι Ιησού, καμιά αμαρτία δεν με καταδικάσει. Γιατί το αίμα σου με ελευθερώνει. Ο χριστιανισμός δεν είναι ενωμένος στην καταδίκη. Είναι κτισμένος στην ελευθερία, στην αγάπη. Και εμείς πρέπει να ζήσουμε με ελευθερία και αγάπη για το αύριο. Γιατί αν χάσουμε την επαφή με τον Θεό, θα μας κυριεύσει το πνεύμα της καταδίκης, του φόβου. Ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις. Είναι ένα ψέμα αυτό είναι. Όταν κοιτάς τον Χριστό, ο Κύριος κυβερνάει τα πάντα. Και με τον Κύριο πάντα θα βρούμε λύσεις, πάντα θα έχουμε διέξοδο, πάντα θα βρούμε νίκες στη ζωή μας, γιατί κοιτάμε στον Κύριο, κοιτάμε. Και τότε ο φόβος δεν μας εξουσιάζει. Για σκέψου να ετοιμάζεστε να πας στην Κρεμάλα και ένας άνθρωπος που ετοιμάζεται να το λιθοβολήσουν είναι γεμάτος φόβο, είναι ενοχές. Και να έρχεται ο Χριστός και να σου δίνει άφεση. Όχι εσύ τιμωρία, θα τιμωρηθώ εγώ, άστο. Φύγε ελεύθερος. Και μην το ξανακάνεις αυτό. Τι ωραίο είναι το πνεύμα του Χριστού. Και μας διδάσκει πώς να προχωράμε, όχι με πνεύμα καταδίκης, αλλά με πνεύμα χάρης. Γιατί και εμείς καλούμαστε στη ζωή μας να δώσουμε χάρη, να δώσουμε άφεση. Αν ο Θεός κάθε μέρα μας συγχωρεί, πρέπει να συγχωρούμε κι εμείς. Και ξέρετε, είναι δύσκολο πράγμα να συγχωρούν οι άνθρωποι. Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που τους έχει δέσει την καρδιά ο διάβολος να μην συγχωρούν, να μην δίνουν άφεση. Πάρα πολλοί κόσμοι έχω δει που είναι ένα δαιμονικό πράγμα. Αν ο Θεός μας συγχωρεί, πρέπει να δίνουμε άφεση εμείς, να συγχωρούμε, να δίνουμε ευκαιρίες, να δίνουμε χάρη να δίνουμε. Γιατί ο Θεός δίνει ευκαιρίες και δίνει χάρη. Γιατί αν δεν δίνουμε χάρη, θα δέσουμε την καρδιά μας, θα μας κυριεύσει ο φόβος, θα μας κυριεύσει η κατάκριση. Και πρέπει να δίνουμε πάντα χάρη, για να μην είμαστε φαρισαίοι και γραμματείς, αλλά να ανήκουμε στην πλευρά του Ιησού, στην πλευρά της ζωής. Γι' αυτό σήμερα η θρησκεία είναι καταδικαστική. Είναι. Τι είναι η θρησκεία? Καταδικαστική είναι. Ενοχική είναι. Ενώ ο Χριστός ήρθε να φέρει ελευθερία, και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ζήσουμε έξω από το πνεύμα της ενοχής, αλλά πάντα να δίνουμε άφεση, πάντα να δίνουμε χάρη, πάντα να δίνουμε ευκαιρίες, πάντα να δίνουμε έλεος από τον Θεό. Γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη της ευκαιρίας στη ζωή του μέσα. Γι' αυτό και ο Χριστός ήρθε και μας έδωσε ευκαιρίες και μας ξαναδίνει συνέχεια ευκαιρίες. Γιατί όλοι είμαστε ελλιπείς και δεν μπορούμε να έχουμε το ρόλο του κριτή. Το ρόλο του κριτή τον έχει ο Θεός μόνο. Εμείς έχουμε το ρόλο να δίνουμε χάρη και να λέμε την αλήθεια με χάρη και αγάπη. Γιατί είμαστε κι εμείς ελλιπείς άνθρωποι και παίρνουμε χάρη από τον Θεό και να δίνουμε χάρη. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. 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 Ωραίο είναι το πνεύμα του Χριστού. Δεν μας καταδικάσει. Δεν μας λιθοβολεί ο Χριστός, αλλά μας δίνει ευκαιρίες, μας δίνει χάρη. Ενώ το πνεύμα της, γιατί και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι χρησιμοποιούσαν τον Λόγο του Θεού και είχαν καταδικαστικό πνεύμα. Σήμερα μπορούμε να δούμε τις θρησκείες να χρησιμοποιούν τον Λόγο του Θεού και να έχουν καταδικαστικό πνεύμα.
χρησιμοποιώντας το λόγο. Ναι, είναι εγγεγραμμένο, Κύριε, αυτό. Ο Χριστός όμως το εγγεγραμμένο το πράττει με χάρη και αγάπη. Γι' αυτό κατηγορούσαν τον Χριστό ότι θεράπευε τους ανθρώπους το Σάββατο. Το Σάββατο απογορευόταν να κάνουν οι Ισραηλίτες κανένα έργο. Και εκείνος τους θεράπευε τους ανθρώπους. Στην ουσία ο Χριστός έπρατε το Σάββατο ή το παρέβαινε το Σάββατο. Το Σάββατο, η ουσία του Σαββάτου είναι να ξεκουράζεσαι το Σάββατο, ανάπαυση. Και όταν ο Χριστός θεράπευε τον κόσμο, στην ουσία έπρατε το Σάββατο, ξεκούραζε τους ανθρώπους. Άλλο το πνεύμα του Λόγου του Θεού και άλλο η φυσική αντίληψη του μυαλού. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα είναι. Γι' αυτό εμείς χρειαζόμαστε να καταλαβαίνουμε το πνεύμα του Λόγου του Θεού και να πράττουμε το Λόγο του Θεού με χάρη και αγάπη και αλήθεια. Όχι με καταδικαστικό πνεύμα, ενοχικό πνεύμα. Και σίγουρα όλοι πρέπει να δουλέψουμε με τον εαυτό μας καθώς κοιτάμε στον Χριστό και να στείλουμε μακριά αυτό το πνεύμα της καταδίκης. Είναι κακό πνεύμα. Είναι δαιμονικό πνεύμα. Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται να φέρει μόνο άφεση, ευτερίας και χάρη στον άνθρωπο. Όχι καταδίκη. Και σίγουρα η ιστορία αυτής της γυναίκας χαρακτηρίζει όλη την ανθρωπότητα, άντρες και γυναίκες, ότι όλοι νυχεύσαν στο Λόγο του Θεού και έπρεπε να λιθοβοληθούμε άπατες. Και έρχεται ο Χριστός και λιθοβολείται εκείνος, τιμωρείται εκείνος, για να πάρουμε άφεση και χάρη και να μην ξαναμυχεύσουμε με το πνεύμα του κόσμου. Να διώξουμε μακριά την αμαρτία. Και μόνο με τη χάρη μπορούμε να διώξουμε μακριά την αμαρτία. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, αυτό το γένος δεν φεύγει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Γι' αυτό και κάθε Τετάρτη στην Εκκλησία νηστεύουμε. Η νηστεία είναι σημαντικό πράγμα. Όταν είναι μαζί με προσευχή, μας βοηθάει να παίρνουμε χάρη και να κρατήσουμε μακριά την αμαρτία και να νικήσουμε την αμαρτία καθώς παίρνουμε χάρη το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Αλληλούια. Τι ωραίο είναι το Πνεύμα του Χριστού. Και πώς ένιωσε αυτή η γυναίκα, Κύριε, κανένας δεν με καταδίκασε. Ελευθερία. Όταν κοιτάς τον Χριστό, δεν σε καταδικάζει η αμαρτία. Ούτε σε δένει η αμαρτία, γιατί γίνεσαι ελεύθερος. Παίρνεις χάρη. Και δεν αισθάνεσαι καταδίκη επάνω σου. Δεν αισθάνεσαι ενοχικότητα επάνω σου. Αισθάνεσαι ελευθερία, αισθάνεσαι. Αισθάνεσαι χαρά επάνω σου. Αισθάνεσαι ανακούφιση. Αισθάνεσαι ειρήνη επάνω σου. Γιατί ο Ιησούς ήρθε να μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο του λιθοβολισμού. Γι' αυτό καμιά φορά βλέπουμε γυναίκες που τις λιθοβολούν σε κάποιες χώρες. Και αυτό είναι κακό πράγμα. Γιατί ο Χριστός ήρθε να βγάλει τον άνθρωπο από αυτή την κατάσταση. Και ειδικά τη γυναίκα που ήταν πολύ ταλαιπωρημένη στην Παλαιά Διαθήκη. Και τώρα ο Χριστός κάνει τη γυναίκα σαν τη Μάρθα και τη Μαρία να μπορούν να τον κοιτάνε και να μαθητεύουν από τον Λόγο του Θεού. Και η καρδιά της γυναίκας να είναι γεμάτη από τον Κύριο, να είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό ήταν οι πρώτες που είδανε τον Χριστό στη μέρα, ήταν οι γυναίκες. Και πήγανε και το είπανε και στους μαθητές, στους άντρες. Γιατί ο Χριστός χρησιμοποιεί και άντρες και γυναίκες. Χρησιμοποιεί τα παιδιά του, χρησιμοποιεί. Για να μπορούμε να έχουμε τη δικιά του ειρήνη, τη δικιά του τη σοφία και τη δικιά του την χάρη μέσα στην καρδιά μας. Ποτέ, ποτέ να μην μας αγγίξει το πνεύμα της καταδίκης μακριά. Πάντα να είμαστε γεμάτοι από το πνεύμα της χάρης και της αγάπης. Αλληλούια. Αλληλούια. Γιατί ο κόσμος χρειάζεται τη χάρη και το έλεος του Θεού. Δεν χρειάζεται καταδίκη. Αυτός που καταδικάζει είναι ο διάβολος. Γι' αυτό, ας πούμε, αν δεν πληρώσεις μια μέρα τη δόση στην τράπεζα, την άλλη μέρα σε παίρνουν τα τηλέφωνα και χτυπάνε. Χρωστάτε ενοχικά, να σου φέρουν καταδίκη, να σου φέρουν ενοχικότητα μέσα. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας ελευθερώνει από το φόβο της ενοχής και της καταδίκης. Και μας βοηθάει να πράττουμε την αλήθεια με χάρη και αγάπη, σύμφωνα με τη δικιά του ειρήνη και τη δικιά του σοφία. Να μην βιαζόμαστε, αλλά να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Τι να εμπιστευόμαστε? Τον Κύριο. Ότι ο Θεός και μας ακούει και δεν μας ξεχνάει
και είναι πάντα κοντά μας για να κοιτάμε σε εκείνον και να παίρνουμε χάρη και να παίρνουμε ελευθερία από τον Κύριο στη ζωή μας. Χαλλελούια. Αγαπάμε τον Κύριο. Τον αγαπάμε πάρα πολύ τον Κύριο που μας ελευθέρωσε και μας ελευθερώνει με τον Λόγο Του. Ο Λόγος Του φέρνει ελευθερία πάνω μας. Ο Λόγος Του, γιατί ο διάβολος προσπαθεί να μας παγιδεύει μέρα και νύχτα. Στείνει πλεκτάνες και παγίδες. Και ο Θεός μας διδάσκει πώς να νικάμε αυτές τις παγίδες όταν έχουμε πάντα πνεύμα αγάπης, χάρης και ακολουθούμε την αλήθεια με αγάπη Θεού. Και πράττουμε την αλήθεια μέσα στην αγάπη του Θεού. Και τότε σίγουρα έχουμε νίκη στη ζωή μας, γιατί ο Θεός μας οδηγεί. Και έτσι θα ελευθερωθούμε από την εξουσία του φόβου, που είναι κακό πράγμα και δημιουργεί πανικό, δημιουργεί αιχμαλωσία στον άνθρωπο και δεν ποτέ ο φόβος δεν φέρνει κάτι καλό, φέρνει κόλαση, φέρνει ταλαιπωρία. Και εμείς καλούμαστε να πηγαίνουμε σιγά σιγά και όλα θα πληρώνονται, όλες οι ανάγκες θα καλύπτονται, όλα τα χρέη θα τα ξεπεράσουμε, όλα τα ανοίγματα θα έρθουν, γιατί πάμε σιγά σιγά με αγάπη και αλήθεια. Αλληλούια. Όλα θα γίνονται. Πάμε σιγά σιγά με αγάπη και αλήθεια. Όλα θα γίνονται. Θα ανοίγουν δρόμοι και θα γίνονται τα πάντα. Δόξα στον Κύριο. Και θυμάμαι να πω ένα τελευταίο πριν κλείσουμε. Πήγαινα με τα αμάξι και το Άγιο Πνεύμα μου έλεγε μέσα. Βάλε βενζίνα στο αμάξι. Και εγώ έλεγα θα βάλω σε αυτό το βενζινάδικο, θα βάλω στο άλλο. Το Άγιο Πνεύμα έλεγε βάλε βενζίνα μέσα. Το έβλεπα εγώ, αλλά με έλεγχε και ο Θεός μας. Και ξαφνικά μένω σε ένα φανάρι και έμεινα από βενζίνα. Και από πίσω ήταν πολλά αμάξια αρχόντουσαν. Έμεινε τα αμάξια, δεν είχε βενζίνα, σταμάτησε. Και εκείνη την ώρα λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με που τόση ώρα μου μιλάς, εγώ δεν σε ακούω. Ζήτησε συγχώρεσέ από το Θεό. Και αυτομάτως περνάει ένας με ένα μηχανάκι. Παίρναγε ένα μηχανάκι. Σταματάει με το μηχανάκι. Ανεβαίνω επάνω. Με πάει σε ένα βενζινάδικο, δεν είχε μπετόνι αυτός. Με πάει σε ένα άλλο βενζινάδικο, παίρνω ένα μπετόνι, βάζω βενζίνα, με γυρνάει πίσω και φεύγει. Η χάρη του Θεού μας ελευθερώνει. Όταν εμείς καταλάβουμε ότι πρέπει να στεκόμαστε ταπεινά στο Θεό, να αναγνωρίσουμε την αδυναμία μας, την ατέλειά μας. Γιατί αν εγώ δεν έλεγα Κύριε συγχώρεσέ με, δεν θα παίρνω για το μηχανάκι. Και θα αναγκαζόμουν να πάω με τα πόδια να βρω τη βενζίνα. Όταν εμείς αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, τότε ξεκινάει η χάρη του Θεού. Ξεκινάει η αγάπη του Θεού. Και όλα γίνονται γιατί ο Κύριος μας οδηγεί και ο Κύριος μας δίνει ιδιαίτερη χάρη και μας κάνει ταπεινούς ανθρώπους ακολουθώντας το παράδειγμα του Ιησού Χριστού κατά πάντα στη ζωή μας. Έτσι, ας κρατήσουμε τον Λόγο του Θεού. Ας τον αφήσουμε στην καρδιά μας να εργαστεί και να σηκωθούμε να ψάλουμε έναν ωραίο ύμνο και μετά θα κάνουμε και τη Θεία Κοινωνία να πάρουμε όλοι το σώμα και το αίμα του Χριστού.